Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το πλαστικό της Καλαμαριάς, όπου όλα είναι έτοιμα για την τελευταία αγωνιστική των play out της Α1 κατηγορίας. Θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στον Ποσειδόν Καλαμαριάς και τον Αϊτό Βασιλικών. Δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου, παρουσία του διαιτητικού τρίου και εμείς να... Η προσπάθεια τώρα με την μπροστινή μπαλιά εκεί αναγκάζεται να βγει από την εστία του και να διώξει ο Σταυριανίδης την μπροστινή. Με τον Τριανταφυλλίδη τώρα να βγάζει μπροστινά έξυπνα η ομάδα των Βασιλικών. Τώρα πλάγει μπάλα Κατσαβός, κάνει τη σέντρα σουτ. Περνάει μπάλα, θα πέσει εκεί και θα πιάσει ο Σταυριανίδης. Καρατζίκος τώρα βγάζει την μπροστινή παλιά και όπου υποδεικνύεται σε θέση offside ο Μπακαλούδης. Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδης η σέντρα του μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά δύναμη, μπάλα στην αγκαλιά του Σταυριανίδη. Η ομάδα των Βασιλικών τώρα τζαφέρει ένα σουτ, κοντράρει μπάλα, νέο σουτ το οποίο έγινε και η μπάλα θα φύγει σε out από τα πλάγια εκεί από τον Κουτσιάρη, η μπάλα σε out. Τώρα Κτιστόπουλος προσπαθεί και να περάσει, Κτιστόπουλος θα γυρίσει την μπάλα, ένα σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 0-1 για την ομάδα του Αϊτού Βασιλικών. Ο Κουτσιάρης είναι αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σταυριανίδη. Ποσειδών Καλαμαριάς Αϊτός Βασιλικών 0-1. Χαριτίδης τώρα, Χαριτίδης το δυνατό σούτ, η μπάλα φεύγει σε out. Έρχεται να κερδίσει τώρα ο Σιμεωνίδης, Σιμεωνίδης αυτή την καταμέτωπο επίθεση θα βγάλει πολύ ωραία μπαλιά μες στην περιοχή εκεί. Έχουμε το γκολ και η ισοφάριση σε 1-1 από τον Καρατζίκο, από την ωραία προσπάθεια του Σιμεωνίδη, ο οποίος θα βγάλει τον Καρατζίκο απέναντι από τον Κουγιουμτσόγλου. Αυτός θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Ποσειδών Καλαμαριάς Αϊτός Βασιλικών 1-1. Σου τώρα το οποίο έγινε εκεί από τον Κατσαβό, Σταυριανίδης διώχνει σε κόρνερ. Ωραία προσπάθεια τώρα από τον Κουτσιάρη. Κουτσιάρης θα πάει πλάγια την μπάλα. Το σουτ πάνω στον Σταυριανίδη από τον Τζιαφέρη. Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου εδώ στο πλαστικό της Καλαμαριάς. Τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Α1 κατηγορίας. Ποσειδών Καλαμαριάς. Το πρώτο μηχρόνο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1. Με την... Καρατζίκος τώρα. Καρατζίκος εκεί. Μπάλα πάνω στον Κουγιουμτσόγλου. Έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Ένα γύρισμα λαθασμένο πίσω από το Σερμπίνι. Κατσαβός τώρα θα κερδίσει ωραία και θα μπει μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα της μπάλας, το σουτ και η μεγάλη ευκαιρία είναι για την ομάδα των Βασιλικών. Ωραίο το γύρισμα εκεί από τον Κατσαβό. Δεν μπόρεσε όμως ο Τζιαφέρη να την στείλει στα δίχτυα. Η μπάλα έφυγε σε out. Προσπάθεια τώρα για τον Αϊτό Βασιλικών με τον Τσελάι. Το 1-2 ωραία τόλα το σουτ και έχουμε τη σωτήρη απόκρουση κόρνερ από τον Σταυριανίδη. Πλάγια τώρα μια σέντρα από το Σκούπρα, θα βγει πρώτου Σερμπίνη και θα πιάσει ο Κουγιουμτζόγλου. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. Ένα δυνατό φάουλ εκεί τώρα από τον Τριανταφυλλίδη. Να δούμε, θα βγει κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα για τον παίκτη του Αϊτού Βασιλικών, τον Τριανταφυλλίδη. Το πολύ δυνατό φάουλ επάνω στο Σκούπρα. Αποβάλλεται ο ποδοσφαιριστής των Βασιλικών. Με τον Μπακαλούδη τώρα να βγάζει την προστινή ωραία μπαλιά, σηκωμένη σημαία όμως εκεί σε θέση offside υποδεικνύεται ο Σκουπράς, διαμαρτυρεί. Η προστινή μπαλιά τώρα ωραία για τον Σκουπρά, δεν μπόρεσε γι' αυτό, συνέχεια στο παιχνίδι μας νέο σούτ, σωτήρια πάνω στη γραμμή, διώχνει ο Αποστολίδης, πάλι η μπάλα στον Σερμπίνη, νέο σούτ, κοντράρει μπάλα τώρα, επιμένουν την Ποσειδώνα, τώρα θα απομακρυθεί, πολύ καλή στιγμή για τον Ποσειδώνα να κάνει δύο τα τέρματά του, η συνέχεια όμως το κόλλα. Μπάλα θα βρει σε χέρι εκεί αμυντικού και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι τώρα για την ομάδα των Βασιλικών από τη σέντρα που βγήκε. Μπάλα βρήκε στο χέρι του Μαζουλουξή. Θα δοθεί αυτό το πέναλτι από το ρέφερι. Τόλα. Τόλα. Λίγα μέτρα φόρα εκτελεί. Μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 1-2 για τον Αϊτό Βασιλικών. Από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τόλα. Ο Αϊτός Βασιλικών ξαναπαίνει προβάδισμα στο σκορ. Τσελάει.
Τσελάει, κάνει και το σουτ και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-3 για την ομάδα του Αϊτού Βασιλικών παρά την προσπάθεια εκεί του Μινοβγίδη από το πολύ δυνατό σουτ του Τσελάει. Ο Αϊτός Βασιλικών κάνει τα τέρματα του 3 και προηγείται με 1-3 του Ποσειδών Καλαμαριάς. Από τα πλάγια τώρα η σέντρα η οποία βγήκε ωραία. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-3, άμεση απάντηση από τον Ποσειδών Καλαμαριάς από την ωραία σέντρα που βγήκε από τα πλάγια. Το 2-3 από τον Σκουμπρά. Να συνεχιστεί ο Μιχούλιας συνέχεια στο παιχνίδι μας. Νέο σουτ το οποίο έγινε και η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το 3-3 για την ομάδα του Ποσειδών Καλαμαριάς, ο οποίος με τη συμπλήρωση 90 λεπτά αγώναν ισοφαρίζει σε 3-3. Ο Νίκου πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έκανε το σουτ εκτός θέσεως ο Κουμιτζόγλου. Η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας. Ποσειδών Καλαμαριάς αετός Βασιλικών 3-3. Τώρα θα κερδίσουν με τον Καράτ. Η ομάδα του Ποσειδώνα Χαριτίδης βγάζει την παράλληλη παλιά. Θα περάσει εκεί, δεν μπορούν να τη βρουν δύο παίχτες. Θα φύγει αυτή απέναντι σε πλάγιο. Και αυτή τη στιγμή λήξη του αγώνα από τον κύριο Μιχούλια που βρίσκεται Ποσειδών Καλαμαριάς και Αετό Βασιλικών στο ισόπαλο 3-3 εδώ από το πλαστικό της Καλαμαριάς. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.